Κότς, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά, εσείς? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Όποτε έρχεται ο Άρης στην Κρήτη, ο Γιάννης Χατζηνικολάου είναι πάντα εκεί, όποια πόλη και αν επισκέπτεται. Το αίμα νερό δεν γίνεται, τι να κάνουμε. Και είναι αλήθεια ότι είδατε ένα παιχνίδι το οποίο είχε και μια ιδιαιτερότητα για τον Άρη, διότι έχοντας ξεκινήσει μετά από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, ήταν υποχρεωμένος να κερδίσει τον Κισάμικο. Έτσι δεν είναι? Ναι, από πλευράς έτσι βαθμολογικής σίγουρα, αλλά από πλευράς έτσι δυναμικότητας Άρης υπερέχει και στο παιχνίδι του συγκεκριμένου και γενικά υπερέχει, οπότε δεν νομίζω ότι έχει και πολύ άγχος για το πώς θα κερδίσει. Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, έτσι θα μας πείτε και εσείς με το προπονητικό σας μάτι, όπως το είδα το παιχνίδι, η ομάδα του Νίκο Αναστόπουλου ήταν λίγο αγχωμένη από τα... και φάνηκε αυτό κυρίως μετά την επίτευξη του γκολ, όταν υποχώρησε, περίμενε τον αντίπαλο. Δεν θα το έλεγα ότι ήταν αγχωμένη. Θα έλεγα ότι το γεγονός ότι έκανε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και δεν σκοράρισε με περισσότερα γκολ, ίσως κάπως θα φορτώθηκε από άγχος. Από πλευράς απόδοσης, ειδικά στο δεύτερο μήκο, μπορεί να μην έκανε ευκαιρίες, αλλά δεν κινδύνεψε κιόλας. Δεν είχε πίεση του Κισάμικου, δεν την αισθάνθηκε. Θα έλεγα ότι στο δεύτερο μήκο πολύ εύκολα κύλησε το παιχνίδι για τον Άρη, παρότι δεν είχε την καλή παρουσία το πρώτο μήκο που θα μπορούσε να σκοράρει. Ο Κισάμικος είχε μια φλίαρη έτσι κατοχή της μπάλας στο δικό του μισό, στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να πιέσει και να απειλήσει ποτέ τον Άρη με κάποια ουσιαστική ευκαιρία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Κισαμικός έδειξε μια ομάδα η οποία, κότς, είναι σφιχτή μεσοαμυντικά. Κυρίως προσπαθεί να παίξει κλειστά και να βγει με κάποιες ανεπιθέσεις. Θα έλεγα σε εισαγωγικά να κλέψει το παιχνίδι και όχι να επιβάλλει το δικό του ρυθμό. Απέναντι ο Άρης, ειδικά στο πρώτο μήχρονο, όσο οι παίχτες είχαν έτσι και λίγο φρεσκάρα περισσότερο, πατούσε καλύτερα στο γήπεδο, είχε τις ευκαιρίες, έλεγχε το παιχνίδι, έκανε ένα γκολ, του δόθηκε η δυνατότητα να κάνει και δεύτερο και τρίτο. Δεν βόλεψε, δεν έτυχε να σκοράρει, αλλά η παρουσία του θα έλεγα ότι ήταν καλή. Ναι, νομίζω ότι αν ο Νέτο ήταν λίγο πιο εύστοχος στις ευκαιρίες που δημιούργησε, θα μπορούσε να κερδίσει και πολύ πιο εύκολα ο Άρης την αναμέτρηση. Ναι. Και αν δεν κάνω λάθος, βοηθήστε με κι εσείς αυτό, ήταν πολύ πετυχημένο το μαρκάρισμα που έκανε ο Άρης απέναντι στον πιο επικίνδυνο παίκτη που από ό,τι ξέρουμε διαθέτει ο Κισαμικός, τον Κίκε. Τον εξουδετέρωσε εντελώς, τον έβγαλε εκτός αγώνα. Δεν είχε, ο Κίκη ήταν μακριά από το γνωστό του έτσι, ρυθμό. Θα έλεγα ότι έπαιζε πολύ μακριά από την περιοχή του Άρη. Ανάλωσε όλες τις πρωτοβουλίες και όλες τις κινήσεις του κάπου εκεί πλάγια κυρίως, πέφτοντας πάνω στο Τζανακάκι. Γενικώς δεν ήταν σε καλή μέρα. Έπαιξε πολύ μακριά από την αιστεία του Άρη. Έπαιζε πολύ σε πλάγιο ρυθμό. Δεν είναι ένας καλή. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ότι δεν ήταν απειλητικός για την ομάδα του Άρη. Από τον Άρη σας έκανε κάτι εντύπωση? Όλοι λένε και συμφωνούν ότι έχει ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ για τα δεδομένα της κατηγορίας. Ο Άρης δεν είναι για την κατηγορία αυτή, το ξέρουν όλοι. Και ο Άρης είναι ομάδες που είναι για πιο πάνω κατηγορία και από πλευράς παρουσίας στον αγωνιστικό χώρο από πλευράς ποιότητας παικτών, αλλά και κυρίως από μια δυναμική μιας ομάδας που καταλαβαίνεις ότι είναι για την πιο πάνω κατηγορία. Είχε τους φιλάθλους του σε ένα γήπεδο μακριά από το Χαριλάου, έχει μια δυναμική, έδειξε ότι είναι μια ομάδα που είναι για την πιο πάνω κατηγορία από τον τρόπο που έρχεται στο γήπεδο μέχρι την ώρα που θα φύγει. Δεν είναι για αυτή την κατηγορία. Εντάξει, τώρα οι μέρες να περνάνε σε αυτή την κατηγορία. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ με τον Άρη. Πάντως είναι ένα πρωτάθλημα που έχει κάποιες ομάδες οι οποίες μέχρι στιγμής δείχνουν ότι έχουν τα φόντα. Δηλαδή εκτός από τον Άρη και τον Όφη είναι και ο Απόλλωνας. Ναι, θεωρώ ότι υπάρχει μια πεντάδα. Τρίκαλα, Απόλλων, Όφη, Άρης και Λαμία θα έλεγα. Παρόλο που φαίνεται ο αγροτικός αστέρας ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον ξεκίνησε καλά, ότι αυτή η πεντάδα θεωρώ ότι θα είναι οι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν μέχρι τέλους για την άνοδο στην πιο πάνω κατηγορία.
Καμία από αυτές, με εξαίρεση ίσως λίγο τον Όφη, επειδή από την Κρήτη ξέρετε και πολύ καλύτερα τα πράγματα, δεν έχει όμως την πίεση που έχει ο Άρης. Δεν είναι καμία σχέση. Ναι, ναι. Η πίεση δεν την έχει όντως. Και θεωρώ ότι τα Τρίκαλα έχουν καλό υλικό και ότι μπορούν και αυτά να διεκδικήσουν την άνοδο από τις υπόλοιπες. Και ο Απόλλωνας φυσικά, που προσπαθεί τα τελευταία 2 χρόνια, έτσι 3, είναι σε μια κατάσταση. Έχει δημιουργήσει δηλαδή ένα κορμό για την κατηγορία που είναι για πρωταθλητισμό. Ο Άρης πάντως μέχρι στιγμής τα 3 παιχνίδια που έχει δώσει, ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετωπίζουν οι ομάδες είναι λίγο πολύ ο ίδιος, και έτσι θα είναι μάλλον coach από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή... Είναι φυσιολογικό όταν παίζουν οι ομάδες σε εισαγωγικά μικρότερες, ενώ όσον αφορά το όνομα της κατηγορίας, παίζοντας με τον Άρη θα δίνουν και το κάτι παραπάνω. Είτε από πλευράς φόβου, είτε από πλευράς γοήτρου, είτε από πλευράς εγωισμού, θα δίνουν το κάτι παραπάνω για να μπορέσουν να φρενάρουν όσο δυνατόν τον Άρη. Θα βρίσκει δυσκολίες ο Άρης απέναντι σε τέτοιες ομάδες, αλλά νομίζω ότι λόγω της δυναμικότητας που έχει από πλευράς εμψυχοδυναμικού, ότι δεν μένουν στα 2 παιχνίδια τα ατυχή στην αρχή, που είναι φυσιολογικό, δηλαδή δεν θα βγεις. Δεν θα πας να τα πάρεις όλα. Είναι φυσιολογικό. Δεν χρειάζεται να φορτώνεις με παραπανήσιο άγχος τον παίχτη ότι σώνει και καλά θα τα κερδίσουμε όλα. Μέσα από το υλικό θα βρίσκονται οι λύσεις και νομίζω ότι σιγά σιγά θα οι ομάδες που θα είναι για να διεκδικήσουν να ξεχωρίσουν. Πάντως πέρασε μια κρίση ο Άρης μετά το μάτς με τον Ιγυνιακό και τόσα συνέβησαν με το Τζιμπούρ, με τις αποδοκιμασίες του κόσμου. Πολύ νωρίς τη σεζόν πέρασε μια αγωνιστική κρίση, θα λέγε κανείς. Είναι η πίεση που δημιουργεί το όνομα του Άρη και ο κόσμος. Είναι και η κατηγορία που είναι ότι δεν θέλει να τη βλέπει την ομάδα του κανείς αριανός σε αυτή την κατηγορία και βγάζει λίγο παραπάνω ένταση και άγχος. Καλό είναι να φύγει ως το δυνατόν γρηγορότερα αυτή η πίεση, γιατί όταν δεν θα το αισθάνονται οι ποδοσφαιριστές, όταν δεν θα αισθάνονται αυτή την πίεση οι ποδοσφαιριστές, στο γήπεδο θα βγάζουν πολύ γρηγορότερα τα προτερήματά τους από ό,τι τα μειονεκτήματα. Νομίζω και εσύ, Κόρτ, την έζησες και στο πετσί σου αυτή την πίεση που υπάρχει γενικότερα στον Άρη, που αν με επιτρέψει να σχολιάσω, είναι μια δύσκολη ομάδα γενικότερα και για προπονητές και για παίκτες. Είναι, και για ποδοσφαιριστές και για. Είναι, αλλά είναι φυσιολογικό. Είναι γνωρίσματα των μεγάλων ομάδων αυτά. Και αν δεν μάθει και ο παίχτης και ο προπονητής και γενικώς όσοι ασχολούνται με την ομάδα να ζουν κάτω από αυτή την πίεση, δεν θα πρέπει να κάνουν να βρίσκονται εκεί. Όσοι θα είναι εκεί, να ξέρουν ότι θα είναι πάντα κάτω από πίεση μιας ομάδας που θα θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, είτε είναι στην Β' Εθνική, είτε στην Α, είτε στο τοπικό. Αυτό θα το έχει. Όποιος το ξεπερνάει γρήγορα ή όποιος το αντέχει θα είναι εκεί. Ο Νίκος Αναστόπουλος λέει ότι το κύπελο δεν είναι προτεραιότητα στον Άρη, γιατί πάρει και ένα μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης αύριο. Το πρωτάθλημα είναι και πώς θα επιστρέψει η ομάδα στη Σούπερ Λίγκα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, γιατί ο Άρης έχει κάνει ήδη μια νίκη στο κύπελο κοντά στον Ιγυνιακό. Και αν κάνει άλλη μία στα 2 παιχνίδια, θα προκριθεί κιόλας στην επόμενη φάση. Φυσικά και δεν είναι πρωταρχικό στόχο στο κύπελο, γιατί μην ξεχνάει, μπορεί να προχωράει στο κύπελο και να μην πάρει το πρωτάθλημα. Δεν θυμάται κανείς ότι κάναμε καλή χρονιά, θα λέει ότι κάναμε χρονιά καλή στο κύπελο. Μόνο αν πάρει το πρωτάθλημα θα θυμούνται όλοι ότι πέρασε και ότι είμαστε καλά. Έτσι θα λέει ο καθένας. Ο Γιάννης Χατζηγονόλου ξεκίνησε φέτος στον πάγκο του Εργοτέλη. Πέρσι ήσουν στον Πανθρακικό. Γενικά δύσκολες αποστολές αναλαμβάνεις. Πέρσι πήγε σε μια ομάδα στον Πανθρακικό που ήταν ουσιαστικά καταδικασμένη όταν την ανέλαβες. Εντάξει, πέρσι πήγα στον Πανθρακικό για άλλους λόγους. Πήγα γιατί είχαμε συμφωνήσει να φτιάξουμε μια ομάδα για την καινούργια χρονιά. Για να ετοιμάσουμε δηλαδή για τη Β' Εθνική. Μια ομάδα για τη Β' Εθνική. Εντάξει, για άλλους λόγους. Έφυγα. Για τον Εργοτέλη ξεκινήσαμε με στόχο το πρωτάθλημα, είναι με στον πρωταθλητισμό, αλλά ξέρετε, πολλές φορές οι παράγοντες θεωρούν είτε από πλευράς υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων τους, είτε από αλαζονία, πολλές φορές ότι θα τα πάρουν όλα τα παιχνίδια ήττα. Εγώ στα 6 παιχνίδια είχαμε μία ήττα και νόμιζαν ότι ήρθε η καταστροφή. Κάτι αντίστοιχο πήγε να πάθει ο Άρης στην αρχή, με τα 2 ατυχή αποτελέσματα. Αλλά έτσι είναι, μπάλα, τι να κάνουμε. Θέλει γερό στο μάχη. Εντάξει, όποιος σας είπα ότι όποιος θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά, τέλος πάντων να είναι κάτω από πίεση, τα είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτά. Η πίεση και το άγχος και όλα.
Δυστυχώς το είπαμε μια άλλη φορά. Κάνουμε μια δουλειά τουλάχιστον όσον αφορά τον προπονητή που την ξέρουν όλοι. Ο Μανάβης, ο Μπακάλης, ο κάνουμε μια δουλειά που την ξέρουν όλοι. Σωστά, έχουμε από προπονητές της Κερκίδας, έχουμε πάρα πολλούς στην Ελλάδα. Ναι, ναι, όλοι την ξέρουν, όλοι την ξέρουν τη δουλειά αυτή. Τώρα, ρώτα τον Κοτς, να μου λέει εδώ ένας φίλος, να μας πει την άποψή του, γιατί διαμαρτυρήθηκε ο Άρης για τη διαιτησία στο μάτς και το ξαναπώ. Τώρα το ρωτάει ένας φίλος, εγώ δεν είχα σκοπό να σας ρωτήσω. Για το διαιτητή, λέει ότι ήταν πολύ εχθρικός απέναντι στον Άρη. Όχι. Θα διαφωνήσω σε αυτό. Άψογος. Ναι. Άψογος. Ο διαιτητής πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Από τις καλύτερες διαιτησίες που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Γιατί στον και Άρη... δεν μιλάω τώρα αν θα έρθει ένα φάουλ λάθος ή αν θα... που εμείς από την κερκίδα μπορεί να μην το δούμε την επαφή τόσο καλά όσο θα τη δει αυτός που είναι πιο κοντά. Ναι. Δεν μιλάω για τέτοια, αλλά σε γενικές γραμμές η διαιτησία ήταν άψογη. Μάλιστα. Κούρσο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Έλα, γεια χαρά.